Για τσόπιο σου. Τερκέ, ναι τερκέσαι. Αν τερκέσαι, για σαν. Öyle şarkı gibi yerde oturup da türkü çalıp söylemek yasak. Bundan sonra batılı bestekarları çalacağız. Şunları çalacağız. Giuseppe Verdi. Franz Suadi Ernst. Frank Derrick Coppin. Ich Hans Wanger. Jomemez Var ve Nis. Freya, Inter, Jing, Dijan, Han, Hun, Hurt, Sen, Antoni, Alun, Burak, Poster, West, Her, Her, Jolin, Spatin, Bosch, Johan, Masnan, Fuan. Böyle köle gibi Türkiye değer mi söylüyorsunuz? Siz böyle misiniz? Batılı olacağız, çağdaş olacağız, modern olacağız, mutlu olacağız. Resmi olarak mutlu olmanı söylüyorum. Niye mutlu değilsin? Mutlu olmalı, mutlu ol kardeşim, mutlu ol. Bekliyorum, mutlu ol. İsyan mı ediyorsun lan devlete karşı? Bak oğlum, mutlu ol, mutlu ol. Niye yapmaya bakalım? Niye mutsuz mutsuz bakıyorsun? Mutlu ol diyorum sana kardeşim, mutlu ol. Mutlu ol, batılı söyle. Mozart. Kalp kişi çalınınca. Ama Mozart, Mozart kişi çalınınca. Onu da çalarız. Bence bu batı değil. Mozart, Mozart'ın 45 senfonisi. Sazla batı olur mu lan? Ludwig von Beethoven çalacaksın. Olur. Κάτι μου θυμίζει, Κινέζικο. Είστε παντελώς λάστιχοι.
για τον Τι Κλίμακα ήταν. Και βέβαια σου θυμίζει κυρία Σκοζιά, γιατί η Κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται πολύ στην Αποαρχαιρία. Η χρήση της μάλιστα ήταν ευρεία στους περισσότερους παντόφωνους πολιτισμούς. Έτσι και σε εμάς τους Έλληνες δεν είναι άγνωστη. Δεν είστε ακούσει κανένα γύρω από το τραγούδι. Για ακούστε μας τι είναι.
αναπτύχθηκε και στις βουνοκορφές των Μαραίων. Προερχόμενοι από το Ισραήλ, οι μουσικοί του συγκροτήματος Σαν Άρεφ ταξίδευσαν και παρουσιάζουν με τον δικό του μοναδικό τρόπο το αγαπημένο μας ταξίδι, τραγούδι στην υψηλότερη μεσιά της γης. Μάλιστα είναι το παιδιά.
Εγώ δεν ξέρω μετά από χρόνια πάρε. Με το έχω ψάξει Ιακώ. Ποια σου είναι. Εγώ έχω μαθαρία. Μια που λέτε στις θέσεις όλοι. Μάλλον έχετε δει κι όλοι. Την προέρχεται τραγουδί μου διεκδικούν όλοι όσοι ανεβαίνονται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τρέχα γύρευε. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η μουσική αυτή ταξίδεψε όλο τον κόσμο με ό,τι παθήκε. Με δύναμη, με τη δύναμη. Με ό,τι πάλι δύναμη της παγκοσμιότητας της μουσικής. Επειδή το μόνο σίγουρο είναι ότι η μουσική δεν έχει σήμερα, αποφάσισα να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Μαζεύτηκα λοιπόν σε ένα στούντιο στο Πακιστάν μια Τουρκάδα και μια Πακιστανή τραγουδίστρια. Η μουσική από όλο τον κόσμο με παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα όργανα Thank you.
Ατλαντικό ωκεανό για να φτάσει μέχρι την Αμερική. Και μήπως ακολούθησε την αντίστοιχη πορεία. Thank you.
εδώ, μελετήσαμε κιόλας. Σου λέμε λοιπόν ότι ο κλαρινετής δεν σάφει σόκια για πίστρεφη. Μας χάρισε το φλουίδι του κοιτού του πετζί. Η μικρή μας όμως έρευνα λέει ότι ο Γιώργος Μπάτης πρέπει να ήταν αυτός που άκουσε την ελόγω μελωδία από Αμερικάνους ναύτες που κόλταν στο λιμάνι του Κυριά και τραγουδούσαν. Η μελωδία αυτή ήταν δημοφιλή στην Αμερική και μάλλον προέρχεται από κάποιο θρησκευτικό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Έπιασε λοιπόν ο Γιώργος Μπάτης στο παγλαμαδάκι που δεν αποχώριζαν ποτέ και μας χάρισε το κουφετζί που όλοι αγαπήσαμε. Και αν σε αυτή τη ζωή ο Άρτης Σόκη ο Γιώργος Μπάτης δεν κατάφερε να μας ανεβούν, πού ξέρεις. Μπορεί εκεί κάπου εκεί ψηλά ένα κλαρίνο και ένα παγλαμαδάκι να διασταυρώνουν τις παιδιές τους. Φαίνεται λοιπόν, Λίτσα, πως όσα χιλιόμετρα, συνήθειες, γλώσσες και αν μας χωρίζουν, η μουσική έχει τη δύναμη να παίρνει χαρά, ζωή, ομορφιά τον ένα λόγο και να τις μοιράζει στον άλλο. Η συνέχεια όμως, Γιάννη, πρέπει να μας κάνει να ξανακταχτούμε. Μήπως κάτι από όλη αυτή την ομορφιά έχουμε χάσει, μήπως κάτι μας έχει ξεφύγει, μας ξεδεύει διαρκώς. Κατατρεγμένους όλης της γης με τα μάτια της ψυχής. Ας τους ακούσουμε με τα αυτιά της μουσικής. Μελωδίες τους άλλωστε έχουμε αγαπήσει, έχουμε τραγουδήσει και τις έχουμε κάνει δικές μας. Πως τι είναι όρο ότι είναι της παραδοσιακής τσιγκάνικης μελωδίας. Μενζινάδικο το έχει τραγουδήσει η δικής μας άλλης της Πρωτοψάλτη.
δεκαετία 60. Πρέπει επίσης να σου πούμε ότι έκανε γνωστή σε αυτή την Αμερική μια μελωδία που προέρχεται από ένα ελληνικό τραγούδι, ξέρεις ποιο? Θα δώσουμε άλλο ένα στοιχείο. Η εκτέλεση αυτή του Dick Day έγινε παγκοσμίως γνωστή και πολύ αγαπητή όταν χρησιμοποιήθηκε το 1994 στην ταινία του Quentin Tarantino. Του αγαπημένου Quentin, τόση ώρα μιλάτε για το μάτι της.
Σας ευχαριστούμε
πολύ που είσαι.